Πάμε. Η εκδήλωση που οργανώνει η κομματική οργάνωση της Λάρισσας σήμερα για τα ΤΕΠΗ αναδεικνύει για άλλη μια φορά το ΚΚΕ το κύριο ζήτημα, ότι πίσω από κάθε έγκλημα και μάλιστα χωρίς τιμωρία όπως αυτό των Ντεμπόν ή όπως αυτό του Ματιού βρίσκεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική αυτή που απελευθερώνει υποτίθεται τους σιδηροδρόμους για να βρίσκονται στα χέρια ομίλων που οι ανταγωνισμοί τους οδήγησαν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που οδήγησαν τελικά στο έγκλημα των Ντεμπόν και υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και ποινικές ευθύνες από τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα. Αυτό το έγκλημα λοιπόν έχει ιστορία, είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολιτική των κυβερνήσεων και οι ευθύνες, οι πολιτικές όπως οι ευθύνες της εταιρείας και βεβαίως οι όποιες προσωποποιημένες μετά ευθύνες. Αυτά τα ζητήματα θα θέσουμε για άλλη μια φορά και θα αναδείξουμε επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία συγκάλυψη σε αυτό το έγκλημα και ακριβώς αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταδικαστεί και στους δρόμους του αγώνα, έτσι όπως γίνεται όλο αυτό το διάστημα από το λαό μας, αλλά και με την ψήφο στις ευρωεκλογές, που αναδεικνύει ακριβώς ότι το σύνθημα «Τα κέρδη του στη ζωή μας» είναι οδηγός συνολικά και για τη ζωή μας, αλλά και για, για το κριτήριο ψήφου μπροστά στις ευρωεκλογές. Με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ, ο λαός θα έχει στήριγμα την επόμενη μέρα. Ο λαός και στην Ευρωβουλή θα είναι ακόμα πιο δυνατός για να μπορεί να είναι πιο δυνατός εκεί που κρίνονται όλα, εκεί που ανατρέπονται όλα, δηλαδή στους δρόμους του αγώνα. Αυτό που είναι και το πιο σημαντικό από όλα.